Σαν οδική πορεία φαίνεται πως είναι η κατανάλωση στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Καβάλας λόγω και του οδικού τουρισμού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών, κ. Φώτη Πούλο, η αύξηση στην κατανάλωση των καυσίμων παρατηρείται τις τελευταίες 20 ημέρες. Αυτό που έχω δηλώσει τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουμε μια αύξηση το τελευταίο 20ήμερο. Είναι και μάλλον η εποχή η οποία έχουν έρθει περισσότερος κόσμος και περισσότεροι τουρίστες στην περιοχή μας. Δεν έχουν βελτιωθεί τα νούμερα κατά τη διάρκεια του έτους, απλώς το τελευταίο 20ήμερο έγινε αισθητή η αύξηση της κατανάλωσης και βλέπουμε και ξένα αυτοκίνητα, βλέπουμε και περισσότερα φουραρίσματα, έτσι είναι λίγο πιο ζεστή η κίνηση στα πρατήριά μας. Το ποσό είναι σίγουρα μεγαλύτερο γιατί ένας τουρίστας, ένας καταναλωτής που θα έρθει, που είναι διερχόμενος από την Καβάλα, σίγουρα τις περισσότερες φορές θα φουλάρει, οπότε μπορούμε να δούμε μεγάλα ποσά στο ταπλό των αντλιών. Γιατί όταν είναι ταξιδιώτης δεν θέλει να σταματάει από πρατήριο σε πρατήριο για να γεμίζει. Οι χώρες κυρίως είναι βαλκανικές, είναι και κάποιοι μετανάστες που έρχονται από τη Γερμανία, από την Αυστρία, αλλά κυρίως είναι Βαλκάνοι τουρίστες. Για ακόμη μια φορά ο κύριος Πούλος τόνισε ότι πρέπει άμεσα να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καθώς το πετρέλαιο είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει την τιμή όλων των προϊόντων. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι πολλοί Βαλκάνοι που είναι αρκετά κοντά μας δεν προτιμάνε την Ελλάδα για να βάλουν καύσιμα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στους πολύ ψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης που υπάρχουν και δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τίποτα, κυρίως με τη Βουλγαρία. Η γειτονική χώρα έχει πολύ χαμηλούς φόρους, έτσι αυτοί που έρχονται από τη γειτονική χώρα, περισσότεροι αν δεν έχουν να κάνουν πολύ μεγάλο ταξίδι, δεν θα χρησιμοποιήσουν καθόλου καύσιμο στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να το τονίσω ακόμα μια φορά, ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ξεκινήσει καινούρια κυβέρνηση ίσως, να σκεφτεί τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, γιατί επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς.